Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κοζάνης, καθώς και οι αστυνομικοί της Δυτικής Μακεδονίας είναι επιποδός. Πολλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Πεσλής, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών, και σε λίγο θα βλέπουμε και εικόνα ζωντανή από την περιοχή των συνόρων. Γεια σας, κύριε Πεσλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη, κύριε Μαυρίδη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μόνο που δεν μαλώνατε οι συνάδελφοί σας για το ποιος θα προλάβει να πάει στον Εύρο. Κύριε Μαυρίδη, πραγματικά το κλίμα και οι επιθυμίες που έχουν οι συνάδελφοι να πάνε εθελοντικά στην δράμα του συναδέλφου σας εκεί πάνω, σε εκείνη την περιοχή του Εύρου, η οποία θα τη χαρακτηρίσω, επιτρέψτε μου, εμπόλεμη περιοχή πλέον, είναι τρομερά συγκινητικό και ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που απαιτείται μέχρι σήμερα βάσει των διαταγών που έρχονται από το αρχηγείο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε συνάδελφοί τους. Αναδεικνύουν το υψηλό φρόνημα και το αίσθημα ευθύνης που έχουν απέναντι στον τόπο και στην κοινωνία. Πόσος κόσμος περίπου έχει φύγει από τη Δυτική Μακεδονία και βρέθηκε τις τελευταίες ώρες και ημέρες εκεί πάνω στα σύνορα? Έφυγε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από την Δυτική Μακεδονία, είτε με δημιουργίες ΜΑΤ, είτε με μονομένοι συνάδελφοι, οι οποίοι αμέσως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κρούσης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανένας για ωράριο, για φαγητό, για οτιδήποτε. Πόσον αριθμό μιλάμε, έχουμε έτσι ένα συγκεκριμένο αριθμό? Συγκεκριμένο αριθμό δεν έχουμε, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Εγώ θα έλεγα δημοσιογραφικά ότι μπορεί να ξεπερνάει και τους 100 αστυνομικούς από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι υπήρξε μια απίστευτη αθρώα προσέλευση, έτσι, να πηγαίνουν στους διοικητές και να κάνουν έτοιμα για να φύγουν στον Εύρο. Είναι πραγματικά. Έχουν ξαναβγεί στην επιφάνεια να πω αξίες όπως είναι το υψηλό φρόνημα, η ομοψυχία. Και όταν έφτασαν εκεί, επί τριημέρου ήταν στην. Οι πρώτοι συνάδελφοι που φτάσανε στα σύνορα, οι δημιουργίες των ΜΑΤ και άλλοι συνάδελφοι που φτάσανε επάνω, παρόλο που το ωράριο το εβδομαδίο είναι 42 με 46 ώρες, οι συνάδελφοι εκεί επί 3,5 ημέρες δουλεύαν 72 ώρες συνεχόμενες χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς για ωράριο. Κανείς. Έχουν προτάξει τα στήθη τους. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζουν οι συνάδελφοι εκεί πάνω. Και είμαστε και πραγματικά σε μια κατάσταση εμπόλεμη το να δέχεσαι χημικά, να δέχεσαι πυροκτωμένα ξύλα. Έφευγαν από την άλλη πλευρά αυτά. Υπάρχουν και συνέχεια. Που σημαίνει ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες μπορείς να τους βάλεις και σε εισαγωγικά πρόσφυγες, γιατί ήταν οπλισμένοι. Είχαν χημικά που πήραν από. Ναι, αυτό φάνηκε από όλα τα ρεπορτάζ και από όλες τις εικόνες που έχουμε. Από την τουρκική πλευρά και έριχναν όπλα. Και τραυμάτισαν και ανθρώπους. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν αρκετοί, αλλά παρόλα αυτά οι συνάδελφοι, ακόμα και από αναρωτικές που είχαν, επιστρέφουν πίσω. Οι συνάδελφοι που ήταν στοιχείο και έχουν τραυματιστεί, διακόψαν τις αναρωτικές τους άδειες και μπήκαν στα αεροπλάνα και στα λεωφορεία για να ανεβούν πάνω στα σύνορα και να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους όλες. Τώρα, πώς σας υποδέχτηκε ο κόσμος? Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτή η προσπάθεια και η υποδοχή που κάνανε οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών εκεί, του Εύρου, από τις καστανιές τους, βύσες, σφαίρες, σουφλί, οι οποίοι από την πρώτη μέρα και τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές δυνάμεις τις υποδέχτηκαν και με χειροκροτήματα θα τολμήσω να πω. Αλλά έχουν πάρει την απόφαση όλοι οι σύλλογοι εκεί πάνω και προμηθεύουν τους συναδέλφους και το στρατό και της αστυνομίας με διάφορα είδη νερό, σάντουιτς, αναψυκτικά, οτιδήποτε χρειαστεί, εντελώς αφιλοκερδώς. Οι οικογένειες, οι ηλικιωμένες κυρίες κάθονται, μαγειρεύουν και μεταφέρουν όλες τις προμήθειες αυτές στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής για να εφοδιάσουν τις δυνάμεις που είναι στην πρώτη γραμμή. Επίσης και από την Κοζάνη, πολιτικοί σύλλογοι και διάφορες τοπικές κοινότητες έχουν εκδηλώσει την επιθυμία, ερχόμενοι σε επαφή με εμάς, να μας παραδώσουν ιατρικό, φαρμακευτικό υλικό ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα πρέπει. Μια και το θέτετε, είναι κάτι που χρειάζεται να μαζέψει ο κόσμος? Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι αυτό το οποίο χρειάζεται. Ψυχολογικά βοηθάει όμως. Ψυχολογικά όμως βοηθάει πάρα πολύ. Είναι τρομερά συγκινητικό να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να είναι δίπλα σου και να σε στηρίζουν με ό,τι έχουν. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και είναι και μια δύσκολη τώρα δουλειά που γίνεται εκεί πάνω, για το λόγο ότι μιλάμε για μια φύλαξη συνόρων. Πολύ ευαίσθητο το μιλάμε θέμα, δύσκολο θέμα, δεν είναι απλή περίπτωση. Για μια φύλαξη 212 χιλιόμετρων συνοριακής γραμμής. Και είναι κάτι πρωτόγνωρο για την αστυνομία αυτή η κατάσταση. Και είναι και πολλά σημεία τα οποία άνοιγαν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες εκεί το φράχτη. Είναι και δύσκολο τώρα ένα μεγάλο κομμάτι τώρα εκεί πέρα. Όταν είσαι μέσα σε χωράφια, σε αγρούς, σε υψίπεδα και έχεις μια εξάρτηση που ζυγίζει τα 20 κιλά και πρέπει να κινείσαι και να προστατεύσεις κάποια πράγματα, χωρίς όμως να προκαλέσεις την παραμικρή ζημιά στον πρόσφυγα, στον μετανάστη, είναι τρομερά δύσκολο. Μάλιστα. Τρομερά.
Κύριε Πεσλή, κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε πρωτού σας αποδεσμεύσουμε. Οι σχέσεις με τις ενώσεις εκεί των αστυνομικών της περιοχής. Πραγματικά, οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης και Οριστιάδα έχουν υπερβάλει αυτό να εξυπηρετήσουν τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, στην Οριστιάδα και σε όλα. Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κόσμος, είναι η σύντησή τους, η μετακίνησή τους. Έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ κι εμείς. Και εμείς γιατί ο αστυνομικός είναι και αυτό που βλέπουμε στον Εύρο. Δεν είναι όλα τα άλλα που είχαμε συνηθίσει νωρίτερα. Όχι, δυστυχώς. Είναι πολλές όψεις του ρεπορτάζ και της ζωής. Ναι. Λοιπόν, ναι, κύριε Πεσλή, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρξαν και πυροσβέστες, όχι από την περιοχή, από περιοχές της Μακεδονίας που βρίσκονται στον Εύρο, γιατί και αυτοί συμβάλλουν, γιατί είχαμε και μικροαιστείες φωτιάς.